Πάμε να ξεκινήσουμε ζωντανές συνδέσεις. Να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει. Από τη μία έχουμε κάποιες καιρικές συνθήκες που περισσότερο θυμίζουν άνοιξη παρά το γεγονός ότι διανύουμε φθινόπωρο, έχουμε εισέλθει στον Οκτώβρη. Ωστόσο, καιρικές συνθήκες που μας προτρέπουν εντός εισαγωγικών και μας βοηθούν να γνωρίσουμε την φύση της Κρήτης, να γνωρίσουμε τις ομορφιές της Κρήτης, να περπατήσουμε, να αναρριχηθούμε. Ακόμα και αργά το απόγευμα, ωστόσο, όποιος δεν γνωρίζει, μπαίνει σε περιπέτειες. Από τη μία χάνει τον προσανατολισμό του και από την άλλη, βέβαια, κινητοποιεί παράλληλα τις τοπικές αρχές. Θέλω να πάμε λίγο πάνω στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου και να συναντήσουμε την κυρία Ελένη Πουλά, η οποία είναι πρόεδρος του Πεζοπορικού Ομίλου Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας. Πώς είστε? Γεια σας και από μένα. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ξεχωριστή σύνδεση. Αφορμή στάθηκαν κάποια περιστατικά με συμπολίτες μας, αλλά και ξένους που έρχονται από το εξωτερικό, γνωρίζουν τις ομορφιές, τα μονοπάτια, τη φύση της Κρήτης. Ταυτόχρονα όμως δεν γνωρίζουν τα επικίνδυνα σημεία, περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο και άμεσα βέβαια ελοχεύει κίνδυνος για τη σωματική τους ακεραιότητα. Πάμε λίγο να προτρέψουμε τον κόσμο. Καλές καιρικές συνθήκες, να περπατήσουμε αλλά με προσοχή. Καταρχήν, για να περπατήσουμε με ασφάλεια, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι περπατάμε και αναγνωρίζουμε το μονοπάτι πάνω στο οποίο περπατάμε. Τα μονοπάτια της Κρήτης, δυστυχώς, δεν έχουν καλή σηματοδότηση. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό, η καλή σηματοδότηση των μονοπατιών, ο καθαρισμός των μονοπατιών. Συνήθως, οι πεζοπόροι που επιλέγουν να περπατήσουν στα μονοπάτια εδώ, παίρνουν την πληροφορία από πλατφόρμες και παίρνουν το ίχνος μιας διαδρομής στο GPS τους, στην καλύτερη περίπτωση, και πάνω σε αυτό το ίχνος περπατάνε. Όμως, δεν είναι απόλυτα ασφαλές αυτό, γιατί πάρα πολλές φορές τα μονοπάτια, λόγω καιρικών συνθήκων, χαλάνε, δεν φαίνονται η διαδρομή και χάνουν τον προσανατολισμό τους, χάνουν την διαδρομή, χάνονται. Και έτσι όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας. Ναι, από την άλλη. Από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι στις χώρες τους έχουν μάθει να περπατάνε σε οργανωμένα πάρκα, με πάρα πολύ καθαρά μονοπάτια, πολύ καλά σηματοδοτημένα και καθαρισμένα, περπατάνε μέσα σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Εδώ, οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ, κάποιες φορές και την πιο απλή πεζοπορία μπορεί να την κάνουν πάρα πολύ δύσκολη, λόγω της μεγάλης ζέστης κυρίως, ναι, που χρειάζεται να έχουν νερό, να έχουν την σωστή διατροφή, και ίσως και ηλεκτρολίτες για ενυδάτωση. Για μένα βέβαια, επίσης, το ιδανικό θα ήταν θα περάσουμε στο πρακτικό κομμάτι των συμβουλών, να γίνουμε μέλη σε κάποιο όμιλο πεζοπορικό, ρηβατικό όμιλο, προκειμένου να γνωρίσουμε ως αρχάρι αυτές τις δυσκολίες και αυτές τις κακοτοπιές, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Πάμε ωστόσο σε αυτούς τους αυτόνομους που θέλουν να περπατήσουν μόνοι τους, επειδή εκεί το έχουμε ξεκινήσει. Λοιπόν, αυτοί οι αυτόνομοι οι οποίοι θέλουν να περπατήσουν μόνοι τους, τώρα ποιος να τους βοηθήσει? Από τις πλατφόρμες που ενημερώνονται δεν υπάρχει επαρκής βοήθεια, ξέρετε. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει και θα έπρεπε να γίνει, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, βέβαια σε κάποια μέρη έχει γίνει πάρα πολύ καλά, όπως η Πελοπόννησος, όπως είναι το Menallon Trail, που είναι παράδειγμα προς μίμηση σηματοδότησης μονοπατιών και ανάπτυξης, τοπικής ανάπτυξης, θα έπρεπε να επιμεληθούν οι τοπικοί άρχοντες κατά περιοχές και ίσως η περιφέρεια Κρήτης σε ένα πιο ολιστικό πλάνο. Και μαζί με
πληροφορίες που παρέχουν στα τουριστικά γραφεία, έτσι, τις άλλες πληροφορίες που θα βρουν κατάλημα κτλ. Να έχουν και πληροφορίες για το πώς θα περπατήσουν στα μονοπάτια και αν αυτά τα μονοπάτια είναι ασφαλή. Τώρα, αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Μάλιστα. Ο τουρίστας, λοιπόν, ναι, ο πεζοπόρος, ο οποίος κυρίως έρχεται από το εξωτερικό, έτσι, έχοντας την εικόνα των δικών του μονοπατιών στο μυαλό του, επιχειρεί να περπατήσει στα μονοπάτια της Κρήτης με το ίδιο πολιτισμικό κεφάλαιο. Όμως, είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο ακριβώς. Επίσης, ναι, να σας πω ότι ποτέ δεν ξεκινάμε απόγευμα σε ένα μονοπάτι που δεν ξέρουμε. Θα ξεκινήσουμε πάντα πρωί. Είναι πολύ σημαντικό. Για να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Οπότε, να διαχειριστούμε μια κρίση. Συνοψίζοντας όσο πιο περιεκτικά μπορούμε, να κλείσουμε, ναι, αυτή τη συζήτηση με κάποιες πρακτικές συμβουλές. Σε κάποιον ο οποίος δεν είναι μέλος, δεν αποτελεί μέλος μιας ομάδας, ενός ορειβατικού συλλόγου ομίλου για παράδειγμα, και θέλει αυτό το Σαββατοκύριακο, εάν, ωραία, έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη, να βγει και να περπατήσει προς τα έξω. Πρακτικά, 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν όμιλοι, σύλλογοι, οι οποίοι οργανώνουν πεζοπορίες και αυτοί είναι αρκετοί οι σύλλογοι. Σε ένα σύλλογο, λοιπόν, όποιος θέλει να περπατήσει, έχει ασφάλεια, διότι πεζοπορεί με ασφάλεια, διότι, να σας πω τώρα εγώ και τον πεζοπορικό όμιλο Ηρακλείου, έτσι, που δραστηριοποιούμε και ξέρω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Εμείς πάντα κάνουμε διερευνητικές πεζοπορίες στα μονοπάτια πριν πάμε τον κόσμο. Ακόμα και σε μονοπάτια τα οποία τα έχουμε περπατήσει πολύ συχνά, και σε αυτά ενίοτε κάνουμε διερευνητικές πριν να πάρουμε τον κόσμο. Οργανώνουμε την ομάδα έτσι ώστε να υπάρχει ένας πρώτος πλοηγός, μπροστά από αυτό τον πλοηγό δεν πάει κανείς, και ένας τελευταίος πλοηγός που πίσω από αυτό τον πλοηγό δεν πάει κανείς. Αν θέλει τουαλέτα, θα πρέπει να τον ενημερώσει, και αυτός ο τελευταίος πλοηγός, που στην ορολογία την πεζοπορική λέγεται σκούπα, δεν αφήνει κανένα πίσω του. Έτσι, λοιπόν, η ομάδα έχει μία συνοχή και ενδιάμεσα στην ομάδα υπάρχουν μέλη μας τα οποία έχουν και αυτή την διαδρομή στα GPS, μαζί με τον πρώτο και τον τελευταίο πλοηγό, έχουν και αυτά τα μέλη μας τα ίχνη των διαδρομών. Και η ομάδα έτσι έχει συνοχή, έχει φαρμακείο και συνήθως έχουμε και νοσηλευτές μαζί μας ή γιατρούς οι οποίοι είναι μέλη μας για να αντιμετωπίσουν περιστατικά. Έτσι λοιπόν όποιος θελήσει να περπατήσει με σύλλογο, κάζω ότι και οι άλλοι, μάλιστα, σύλλογοι το ίδιο κάνουν. Να απευθυνθεί στους ειδικούς, λοιπόν, που γνωρίζουν περισσότερα. Περπατάει με πάρα πολύ ασφάλεια. Και περπατάει με ασφάλεια, μάλιστα. Έτσι. Νομίζω, συνοψίζοντας, είπαμε τα βασικά. Ακριβώς. Αυτό που είπαμε και στην αρχή, να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που γνωρίζουν και να μην κάνει ο καθένας του κεφαλιού του. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με το καλό να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ έξω, να καλύψουμε και, ναι, μία δράση σας για να πούμε και περισσότερα. Βεβαίως, λοιπόν, να έρθετε, και έχουμε και ένα πολύ ωραίο μαθητικό πρόγραμμα. Ακριβώς, θα τα πούμε. Έχουμε την ευκαιρία. Προσφέρουμε δωρεάν στην εκπαιδευτική να τα πούμε. Να έρθετε μαζί μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ.